Από μια κλωστή κρέμονται οι διαπραγματεύσει για τα πυρηνικά του Ιράν στη Λοζάνη. Αναλυτέ εκτιμούν ότι οι πιθανότητε επίτευξη συμφωνία ή κατάρρευση των συνομιλιών παραμένουν μοιρασμένε. Οι συνομιλίε ανάμεσα στι αντιπροσωπείε τη Τεχεράνης και των έξι ισχυρών του πλανήτη διεκόπησαν τι πρώτε πρωινέ ώρε αλλά συνεχίζονται. Αν επιτευθεί συμφωνία στις παραμέτρους εντός της ημέρας, θα υπάρξει κοινή δήλωση από τους εκπροσώπους των πέντε και ενός κρατών και τη δική μας πλευρά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Ζαουάτ Ζαρίφ. Κατόπιν θα είμαστε σε θέση να καταγράψουμε τα σημεία της τελικής συμφωνίας, υποστήριξε και συμπλήρωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά παραμένει η απόσταση σε καθοριστικές παραμέτρους. Δυτικοί αξιωματούχοι παρουσιάζονται επιφυλακτικότεροι δύο 24 ώρα μετά την παρέλευση της προκαθορισμένης προθεσμίας, οι διπλωματικές αντιπροσωπείες παρατείνουν την παραμονή τους στην Ελβετία. Η Ουάσιγκτον σημειώνει ότι ήρθε η ώρα το Ιράν να πάρει αποφάσει και προειδοποιεί ότι αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία θα αποχωρήσει από τι διαπραγματεύσει. <συνήσεως> οι συνομιλίε για τα πυρηνικά του Ιράν εισήλθαν στην 8η μέρα, αναφέρει η ημερα αναφερει η απεσταλμενη του Euronews. Μετά από περίπου 8,5 ώρε αγωνιωδών ολονύχτιων διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίε άρχισαν και πάλι πίσω από κλειστέ πόρτε. Και οι δύο πλευρέ αναφέρουν ότι έχει επιτευχθεί πρόοδο, αλλά για την έκδοση κοινού ανακοινοθέντο απαιτείται πλήρη συμφωνία. ریحان مظاهدی یورو نیوز لوزان